ανακουφισμένοι άκουσαν την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου οι συγγενείς της 36χρονης μεσήτριας μητέρας τριών παιδιών που βρήκε τραγικό θάνατο σε εγκαταλελειμμένη αίθουσα του νοσοκομείου Ιπποκρατίου της Θεσσαλονίκης από τον αγγειοχειρουργό γιατρό, τον οποίο είχε εμπιστευτεί για μια απλή επέμβαση. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και ποινή φυλάκισης επιπλέον 2 ετών για το αδίκημα της περίβρισης νεκρού επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης στον αγγειοχειρουργό που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία, δια παραλήψεως με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για περίβριση νεκρού για τον θάνατο της 36χρονης. Εγώ είμαι ικανοποιημένη από απόφαση από δικαστήρια. Νιώθετε δικαιωμένη? Ναι. Θέλουμε να εκφράσουμε την ανακούφισή μας, την ικανοποίηση που πήραμε σήμερα, ακούγοντας αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο γιατρός της χορήγησε 2 αναισθητικά φάρμακα που δεν ήταν απαραίτητα για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Στη συνέχεια, έβαλε το άψυχο σώμα της γυναίκας στο αυτοκίνητό του, οδήγησε ως το παλιούρι της Χαλκιδικής και πέταξε την αρχηγή γυναίκα σε έναν γκρεμό, όπου βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα. Είναι μια σημαντική μέρα για την οικογένεια, η μάνα, η κόρη. Η σύζυγος δεν θα γυρίσει στα παιδιά, αλλά είναι το καλύτερο μνημόσυνο ένα χρόνο μετά τη δολοφονία αυτής της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με το δικηγόρο του γιατρού, ο αγγειοχειρουργός κρατείται σε απομόνωση και έχει διαγνωστεί με αυτοκτονικό ιδεασμό. Δυστυχώς το δικαστήριο έβγαλε μία απόφαση η οποία μας εξέπληξε πάρα πολύ δυσάρεστα. Η απόφαση κατά τη γνώμη μου είναι τελείως λάθος και είναι πάρα πολύ αντιφατική. Από τη μία μεριά δέχτηκε ότι ο γιατρός δεν ήθελε να σκοτώσει την κοπέλα, ότι έγινε κάποιο σοβαρό ιατρικό λάθος. Απλώς το ιατρικό αυτό λάθος έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της και ο γιατρός παρέλειψε να της γλιτώσει από αυτόν τον κίνδυνο. Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου που πρότεινε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου.